Θα πάμε μετά από πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, στον κύριο Σπύρο Πλακούδα, που είναι βεβαίως καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Αμπού Ντάμπι, στην εκεί ακαδημία, την Ακαδημία Ραμπντάν. Καλημέρα, κύριε Πλακούδα. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, από το Αμπού Ντάμπι. Προφανώς δεν χρειάζεται ειδική διαπίστωση ότι έχουμε ποιοτικά αναβάθμιση των απειλών της Τουρκίας, ακόμη και με Twitter στα ελληνικά ο πρόεδρος της. Όμως όλο αυτό, ξέρετε ότι έχει μια συζήτηση. Πού κατά τη γνώμη σας πάει το πράγμα? Η Τουρκία ανησυχεί, κυρία Σαχίνη, ανησυχεί πάρα πολύ για την ενδεχόμενη αναβάθμιση της Ελλάδος, είτε στρατιωτική είτε διπλωματική, και αγωνίζεται ενάντια στον χρόνο. Ως εκ τούτου, κατά την ταπεινή γνώμη μου, η Τουρκία προσπαθεί να πυροδοτήσει μια τεχνητή κρίση, αλλά ήμια το 1996, ούτως ώστε να οθήσει τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ σε παρέμβαση και ως εκ τούτου κριζάρισμα του Αιγαίου Πελάγους, όπως ακριβώς με την κρίση των ημείων. Γιατί να συμβεί αυτό προτού προσθεθούν και άλλα οπλικά συστήματα στο οπλοστάσιο της Ελλάδος και έτσι αναβαθμιστεί έτι περαιτέρω η αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Το γνωρίζει αυτό ο κύριος Ερντογάν και ως εκ τούτου αγωνίζεται ενάντια στο χρόνο για να δημιουργήσει αυτή την τεχνητή κρίση. Άρα, κατά τη γνώμη σας, είναι αποφασισμένος να σέρει τα πράγματα προς τα εκεί. Δεν είναι απλά δηλαδή λεκτικά να φοβηθείς να κάνεις πίσω και να σταματήσει. Είναι αποφασισμένος. Όχι, όχι. Έτσι ακριβώς. Και πιστεύει ότι τον ωφελούν οι διεθνείς συνθήκες. Δηλαδή η απορρόφηση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ από την Ουκρανική κρίση και μέσα σε αυτό ο δικός του ομός εκβιασμός έναντι της Ουάσιγκτον και των Βρυξελών για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας εντός του ΝΑΤΟ. Άρα, σύμφωνα με τη λογική του κυρίου Ερντογάν, θα ανεχθούν μια τεχνητή κρίση, οι ΗΠΑ και οι Βρυξέλλες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δηλαδή, ούτως ώστε να μην ερεθίσουν την Τουρκία έτι περαιτέρω και για να εξασφαλίσουν εκείνο το πολυπόθητο πράσινο φως για την ένταξη της Στοκχόλμης και του Όσλο στην Ατλαντική Συμμαχία. Άρα, αν είναι έτσι, τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να πράξουμε εμείς? Δηλαδή, αν από τη μία ο ίδιος έχει επιλέξει την τροχιά σύγκρουσης, γιατί από ό,τι μου αναπτύσσετε εδώ, κύριε Πλακούδα μου, αντιλαμβάνομαι ότι για σας το ερώτημα δεν είναι αν πάει σε σύγκρουση, αλλά πότε και με ποιο τρόπο. Σωστά. Θα την εκδηλώσει. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Άρα, εμείς τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να πράξουμε? Και να πω και κάτι. Επειδή ακούω πολλούς και με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψή σας και μετά από καιρό. Από τη μία η Τουρκία είναι απομονωμένη. Από την άλλη η Τουρκία καταραίει. Από τη αφετρίτου ότι δεν είναι απομονωμένη και παίζει τον επιτίδιο ουδέτερο. Εγώ έχω αντιληφθεί ότι σε αυτή τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα μετά την Ουκρανία οι σχέσεις έχουν επιδεινωθεί, έχουν πάρει περισσότερο απειλητικές διαστάσεις, κατά τη γνώμη έχει αναβαθμίσει απειλές της εναντιμών, δεν είναι λεκτικό παιχνίδι, ούτε μόνο για εσωτερική κατανάλωση και μόνο για τις εκλογές. Είναι και γι' αυτό, και αν θέλετε αυτό το κάνει και χειρότερο αν είναι και γι' αυτό. Θεωρώ όμως ότι η Τουρκία αυτή την περίοδο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί για τα συμφέροντά της, είτε Ερντογάν είτε αντιπολίτευση, πακέτο πάνε για μένα, στο έπακρο τις δυνατότητες που της εξασφαλίζει η γεωγραφική της θέση, η διπλωματία της που θέλει να την εμφανίζει πολυδιάστατη, οι τυπικές και άτυπες συμμαχίες που έχει καταφέρει να κάνει εδώ και χρόνια. Αυτά δεν πρέπει να τα πούμε στον κόσμο. Και μέχρι σήμερα οι εξελίξεις φαίνεται να τις δικαιώνουν, ασχέτως αν είναι σε βάρος μας. Θέλω να πω, και με τους συμμάχους όπως είπατε, που τις κρατάνε την πόρτα ανοιχτή να μην τη χάσουν, και με τη Ρωσία καλά, και με άλλες δυνάμεις καλά, και στη Συρία ετοιμάζεται να μπουκάρει, το λέει, δεν το κρύβει, και μας απειλεί. Άρα είναι θέμα δυναμίας ή είναι θέμα στρατηγικά εκμετάλλευσης της συγκυρίας από την πλευρά τους? Πιστεύω, κυρία Σαχίνη, πως οφείλεται σε δύο αλληλεύετους παράγοντες. Ο πρώτος, η Ουκρανική κρίση, και ως εκ τούτου οι ενδεχόμενες ευκαιρίες σύμφωνα με το καθεστώς Ερντογάν για την εκμετάλλευσή τους στο έπακρον, είτε στη διαμάχη του Αιγαίου είτε στη Συρία. Και δεύτερον, το ίδιο το άγχος του Προέδρου Ερντογάν, όχι μόνο για την εξασφάλιση μιας τρίτης θητείας
στην Προεδρία της Τουρκίας κατά παράβαση του νέου συντάγματος της χώρας μετά το 2016, αλλά και το ίδιο το άγχος του λόγω της μεσιανικής ψυχολογίας του για την αναβάθμιση της Τουρκίας πέραν των ορίων ή εντός των ορίων του Μισά Ιμιλίκ, του εθνικού όρκου του Μουσταφά Κεμάλ, ως όχι απλά διάδοχος του Γκαζί Κεμάλ, αλλά ακόμα καλύτερος του Μουσταφά Κεμάλ, και άρα με ακόμα μεγαλύτερη κληρονομιά για τις επόμενες γενναίες από αυτή του Μουσταφά Κεμάλ. Γι' αυτό το λόγο εμείς πρέπει να προσέχουμε. Και τι θα πρότεινα εγώ? Ναι, ναι. Πρώτον, πρέπει να διεθνοποιήσουμε όπως ορθώς πράττουμε την τουρκική προκλητικότητα. Να μην νομίζουν οι σύμμαχοί μας και οι φίλοι μας, κύριε Σαχίνη, μέχρι πρότινος, πως εμείς γκρινιάζουμε με τους Τούρκους για κάτι βραχονισίδες απλά. Προδεύτερον, εθνική συσπήρωση και ομοψυχία, και χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαίνει αυτό και ομολογώ πως χάρηκα μάλιστα και από το tweet του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα τουρκικά, έτσι, κατά την παραβολή του tweet στα ελληνικά του Προέδρου της Τουρκίας. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας στα τουρκικά, έχετε δίκιο. Έτσι ακριβώς. Σωστή παρατήρηση αυτή. Και η δήλωσή του στα αγγλικά από νησί των Δωδεκανήσων, το οποίο υποτίθεται πως θα έπρεπε να ήταν αποστρατικοποιημένο, και το tweet του στα αγγλικά δηλώνει για μια φορά, για ακόμη μια φορά, ότι όπως και στις κρίσεις του παρελθόντος, το 96, το 87, θα υπάρχει μια εθνική ομοψυχία και συσπήρωση. Και τρίτον, όχι απλά διεθνοποίηση της τουρκικής προκλητικότητας, αλλά δήλωση λακωνική προς την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες, ναι, ότι την επαύριον της παραμικρής τεχνητής κρίσης, είτε στο Καστελόριζο, σε κατοικημένο νησί, είτε σε βραχονισίδα, δεν θα υπάρχει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Απλά τα πράγματα. Θα κηρυχθεί ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος. Δεν θα συμβεί μόνο ένα τζαρτζάρισμα για την ανακατάληψη της τάδε βραχονισίδας, αλλά από το Καστελόριζο και ίσως και το Ριζοκάρπασο της Κύπρου μέχρι τον Εύρο θα αναζωπυρωθεί ως ήθιστε η έρηδα μεταξύ αυτών των δύο αιώνιων αντιπάλων, και δεν θα υφίσταται την επόμενη ημέρα η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς θα ήθελε η Ρωσία. Κύριε... Ορίστε, κύριε. καλά το θέσατε. Κύριε Πλακούδα, άρα το σημειακό να το ξεχάσουν. Πρέπει να γίνει σαφές σε όλους τους παίκτες. Πρέπει λακωνικά να το δηλώσουμε αυτό προς πάσαν κατεύθυνση. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να είναι πάνω στο τραπέζι και η απειλή πια βέτο από την Ελλάδα? Δηλαδή η Τουρκία θέτει βέτο για ίσονο σημασίας υποθέσεις κατά εμάς και κατά πολλούς, αλλά θέτει βέτο αυτή τη στιγμή για τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Εμείς τι ακριβώς κάνουμε δηλαδή? Εγώ, κύριε Σαχίνη, θα εξέθετα τους Τούρκους έτσι περαιτέρω, όπου σε συνεννόηση με τον Κυπριακό Ελληνισμό θα συντάσσαμε την αίτηση της Κύπρου για είσοδο της στο ΝΑΤΟ. Καλά, αυτό πέρασε τώρα. Χάθηκε το timing. Κάποιοι το πάει. Πιστεύω πως υπάρχει ακόμα το χρονικό περιθώριο. Παρόλα γιατί αυτά, τώρα διάγουν μια πάρα πολύ καλή περίοδο οι αμερικανοκυπριακές σχέσεις. Υπενθυμίζω την επίσκεψη προημερών του Υπουργού Εθνικής Αμήνης της Κύπρου στην Ουάσιγκτον για την άρση του εμπάρκου όπλων των ΗΠΑ προς την Κύπρο. Εντάξει. Και τις δηλώσεις του γερουσιαστή Μενέντες. Ωραία. Πρέπει κατ' εμένα το εκμεταλλευτούμε. Καλά τα λέτε εσείς. Οι Γερμανοί όμως για τα υποβρύχια δεν λένε τίποτα, φεύγουν. Οι Εγγλέζοι ξεπαγώσαν, πάνε στην Τουρκία. Για τους Ρώσους δεν το συζητώ. Οι Ιταλοί ομοίως, οι Ισπανοί τους φωνάζουν και για τη Λιβύη εμείς δεν υπάρχουμε. Να σου το πω ευθέως, κύριε Πλακούδα. Δεν όφιλει η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση τώρα να ζητήσουν έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα την Τουρκία? Πότε θα το κάνουν δηλαδή? Εννοείται. Και ο άλλος σου λέει, μισό λεπτό κύριε Πλακούδα, δεν το λέω ούτε με την έννοια να τζογάρω, αλλά ο άλλος το λέει ανοιχτά με tweet στα ελληνικά. Θα σου έρθω νύχτα ξαφνικά. Τι άλλο δηλαδή περιμένεις? Έτσι ακριβώς. Εγώ, κύριε Σαχίνη, σας ανέφερα την τρίπτυχη στρατηγική. Και πέραν αυτού, εάν όντως κλιμάκωνε η Τουρκία ρητορικός ή μη τις προκλήσεις της, τότε θα δήλωνα και εγώ την επομένη ημέρα τις μονομερείς κυρώσεις εκ μέρους μου. Στο όνομα, έτσι ακριβώς, της εθνικής ασφάλειας, για αρχή τις τάδε κυρώσεις κατά της Τουρκίας, διπλωματικές, οικονομικές, παραδείγματος χάρη το κλείσιμο των συνοριακών σταθμών στους κήπους Εύρου.
και ας βρουν οι Τούρκοι ταλικέριδες άλλη δίωδο για την εξαγωγή του 80% των αγαθών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτούν εδώ φίλοι, κύριε Πλακούδα, γιατί δεν ενεργοποιείται αυτή τη στιγμή το ελληνογαλλικό αμυντικό σύμφωνο? Αυτό, κύριε Σαχίνη, μάλλον έχει ήδη ενεργοποιηθεί, γιατί όπως έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί, η συμμαχία δεν μεταφράζεται απαραίτητα στην αποστολή μιας εκστρατευτικής δύναμης, μεταφράζεται και σε άλλες, ίσως πιο αφανείς δράσεις, όπως την παροχή των πυρομαχικών, την παροχή των πληροφοριών, το λεγόμενο intelligence και το καθεξής. Αυτή τη στιγμή σας διαβεβαιώ και δεν θα αποκαλύψω τίποτα περαιτέρω ότι γνωρίζουμε επακριβώς τις κινήσεις τους τον απέναντι. Λέει ο... Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στις δικές μας υπηρεσίες. Τέλεια, τέλεια. Λέει ο φίλος μας εδώ ο Τάκης, μήπως κύριε Πλακούδα πρέπει από τώρα όλοι να ξέρουν διεθνώς ότι εμείς στοχεύουμε στρατηγικά σημεία, έτσι και δεκτούμε πλήγμα, και αυτό θα επιφέρει ακόμη και η διακοπή της ναυσιπλοείας από τα στενά που ενδιαφέρει και τους συμμάχους και τους Ρώσους. Και ο Νόνο το λέει. Σωστά, συμφωνώ, αλλά δεν θα ανέμενα από τα χείλη του Πρωθυπουργού τη δήλωση αυτή, αλλά από τα χείλη του αρχηγού ΓΕΘΑ, ότι δηλαδή ένα από τα τρία κέντρα βάρους της Τουρκίας, η πόλη, το περίπου 30% του πληθυσμού της Τουρκίας και το 50% του ΑΕΠ της, δεν βρίσκεται παρά εντός του Βεληνικούς μας. Τίποτα άλλο. Λακωνική δήλωση. Μήπως έτσι ο αντίλογος τώρα, κλιμακώνουμε στρατιωτικά εμείς την αντιπαράθεση, θα σας πούν, την έχετε ακούσει αυτή τη φιλολογία. Κατά συνέπεια πέφτουμε στην παγίδα τους για γρήγορη κλιμάκωση, στρατιωτικοποίηση μιας υπόθεσης που δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει, αλλά εγώ οφείλω να σας το ρωτήσω. Αν εμείς συνεχίζαμε την πολιτική των χαμηλών τόνων, αυτό κύριε Σαχίνη θα ισοδυναμούσε με καταβνασμό και η Τουρκία θα κλιμάκωνε περαιτέρω τις διεκδικήσεις της. Οφείλουμε, όχι μόνο λόγω της τιμής του έθνους μας και της πατρίδος μας, οφείλουμε επειδή ακριβώς γνωρίζουμε πού μας οδήγησε ο κατευνασμός τις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι απλά να αρνηθούμε αυτές τις εντελώς παράλογες τουρκικές αξιώσεις και διεκδικήσεις, αλλά με ψυχραιμία και σύνεση να ανταπατήσουμε σε αυτές και όπως ακριβώς ανέφερα προλίγου να τις διεθνοποιήσουμε, ότι ορίστε κύριοι ο Νταΐς της γειτονιάς, ο Τραμπούκος, τον οποίο εσείς κατευνάζατε και κατευνάζετε, ορίστε τα αποτελέσματα. Αλλά εμείς δεν είμαστε Συρία, δεν είμαστε εμείς Κούρδοι αντάρτες. Εμείς θα κοντίνουμε τον κύριο Ερντογάν και τη γαλάζια πατρίδα του. Αλλά ξεχάστε την επόμενη μέρα ΝΑΤΟ, νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Όπως ακριβώς ονειρεύεται ο κύριος Πούτιν. Κύριε Πλακούδα, από την άλλη υπάρχει και μία άλλη φιλολογία, την οποία επίσης έχετε ακούσει. Μήπως αυτή η επιτάχυση, πέρα από τα στρατηγικά θέλω και βάθος της Τουρκίας διαχρονικά, διότι και εσείς έχετε δει ότι η αντιπολίτευση δεν είναι καλύτερη. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, πλειοδοτούν. Μήπως όμως αυτή η όξυνση με έναν τρόπο είναι μοχλευμένη, είναι τεχνητή, εν όψη των εκλογών ένθεν κακήθεν, ούτως ώστε να φτάσουμε σε ένα οριακό σημείο? Οφείλω να το ρωτήσω, το λέει πολλοί κόσμος και θέλω μια απάντηση από τη δική σας. Κατά τη δική σας εκτίμηση, δεν το ξέρετε, αλλά κατά τη δική σας. Ακούστε το ολοκληρωμένο. Η όξυνση της αντιπαράθεσης ωφελεί εμέσως πλην σαφώς και τα δύο κυβερνητικά κόμματα. Ρωτώ δηλαδή, λοιπόν, για ο κόσμος στην Ελλάδα δεν συζητά για την ακρίβεια, μάλιστα, αλλά και ο κόσμος στην Τουρκία δεν συζητά για την κατάρρευση της τουρκικής λίρας, την έκρηξη του πληθωρισμού ή το πορτοκαλί, αν όχι κόκκινο φως, της Ρωσίας σε μια ακόμη επιχείρηση της Τουρκίας, την τέταρτη κατά σειρά στη Συρία. Άρα δηλαδή ωφελεί σαν αντιπερισπασμός αυτή η όξυνση των τόνων και τα δύο κόμματα. Αλλά κύριε Σαχίνη... Ναι, για φανταστείτε εμείς, να πάμε σε ένα σκηνικό, ο κορύφος ένταση αυτής που η απόλυξη θα είναι. Παιδιά, τι θέλετε να κάνουμε πολεμό? Καθίσουμε κάτω να τα συζητήσουμε. Για τις θαλάσσιες ζώνες και την επίρρεια στο Καστελόριζο, για παράδειγμα. Βρε αδερφέ. Εντάξει. Μα η Τουρκία διεκδικεί. Δεν διεκδικεί απλά πλέον. Ναι, αλλά δεν είναι θέμα τι κάνει η Τουρκία. Είναι θέμα πώς θα εμφανίσει. Να σου το πω ευθέως. Δεν πας το θέμα σε σύνοδο κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Δεν ζητάς τώρα, εδώ και τώρα, κυρώσεις ή έστω μια συζήτηση στο ΝΑΤΟ. Ωραία. Δεν ζητάς την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Συνθήκης Λισαβόνας. Με συγχωρείτε, ο άλλος απειλεί εμψυχρό. Δεν κάνει μόνο υπερπτήσεις, το λέει
Έλληνα, τα λέω σοβαρά, μαζέψου γιατί έρχομαι. Τι άλλο θέλει δηλαδή η συμμαχική, ευρωπαϊκή, διεθνής, νατοϊκή κοινότητα, για να το καταλάβω κι εγώ. Διότι άμα αρχίσει το μπαμ και μπουμ που κανείς δεν το εύχεται, φέξε μου και γλίστρισα εκ των υστέρων, τα ξέρουμε. Θα καταδικάζουν και παιδιά καθίστε σε ένα τραπέζι να συνεννοηθείτε. Αν δεν είναι αυτό το θέμα. Συμφωνώ απολύτως πως εμείς δεν θα πρέπει να συζητάμε μόνο ρητορικά με διαβήματα και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια σκάλα κλιμάκωσης, κύριε Σαχίνη. Ακόμα βρισκόμαστε στην αρχή, ούτε καν στη μέση της σκάλας της κλιμάκωσης. Όμως θα πρέπει εμείς να προχωράμε ένα βήμα περαιτέρω. Δηλαδή όταν θα φυχθεί στην Ελλάδα ο Γερμανός καγκελάριος, που κακά τα ψέματα γνωρίζουμε ότι η Γερμανία έχει αναδειχθεί στον απρόθυμο ηγεμόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση χρέους και μετά. Εμείς δεν θα πρέπει να συζητήσουμε μόνο περί των εξοπλιστικών ή των επενδύσεων. Εμείς θα πρέπει να εκμεύσουμε, αν όχι εκβιάσουμε, μία δήλωση χωρίς αστερίσκους από τον απρόθυμο ηγεμόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινούς αποδέκτες, όχι μόνο δηλαδή την Τουρκία, αλλά και τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί πρώτον, σύμπλευσης με την Ελλάδα. Δεύτερον, απόρριψης των τουρκικών αξιώσεων. Τρίτον, κυρώσεις. Όχι θα συζητήσουμε όπως τον Μάρτιο του 20 με την κρίση του Εύρου, όπως ακριβώς με την Ουκρανική κρίση και τη Ρωσία. Συζητάμε απόψε, αύριο αποφασίζουμε. Μεθαύριο καταραίει η τουρκική λίρα. Άρα και εμπάργκο στα περίφημα υποβρύχια που είναι να παραδώσουν. Εννοείται. Όχι μόνο στα υποβρύχια και σε άλλα επίσης όπου συμμετέχουν και άλλες ιδιωτικές και κρατικές αμυντικές βιομηχανίες της Δύσης ως προς την παροχή των υφαρτημάτων για τα τουρκικά μπαρακτάρ ή για την αναβάθμιση των τουρκικών δυνάμεων. Αν δεν τα κάνεις λοιπόν όλα αυτά, κύριε Πλακούβδα, δεν δίνεις τροφή στα σενάρια ότι αυτή είναι μια ρυθμισμένη μεταξύ μας ένταση. Με συγχωρείτε, άμα δεν τα κάνεις τώρα, τα κάνεις πότε δηλαδή. Ρωτώ, απορία είναι πολλών ακροατών. Μήπως είναι, θα το πω όπως το λέει ο κόσμος, μούφα όλο το σκηνικό. Διότι αν λες αποτροπή, μου είπατε ότι όλα τα κόμματα, μάλιστα, και να το πω και το Πασόκ, έκανε δήλωση εμπάργκο τώρα από όλα τα, σωστή πρόταση, από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πόλη όπλων, συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας, στην Τουρκία. Πολύ σωστή πρόταση και ομόφωνη καταδίκη. Όλα τα κόμματα λοιπόν είπατε εσείς σωστά σε πνεύμα εθνικής ενότητας για αποτροπή. Το ερώτημα το δικό μου είναι, την εννοούν? Γιατί μέχρι προχθές όλοι σφυρίζαν κλέφτικα και μιλάγαν για κατευνασμό. Τώρα που ξύπνησαν έστω και αργά όλοι, άντε να εξαιρέσω πλην λακεδαιμονίων, το κουκουέ τα έλεγε, θέλω να είμαι δίκαιος με όλους, τα φώναζε χρόνια. Λοιπόν, τώρα που μιλάνε για αποτροπή, την εννοούν? Εσείς είστε επιστήμονας. Να σας θυμίσω τι έλεγε ο Κονδύλης. Το πρώτο πλήγμα. Από το 90 αρθρογραφούσε ο Κονδύλης και τότε το χλέβαζαν ορισμένοι δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Και ακαδημαϊκοί. Αυτή τη στιγμή ξυπνήσαμε έστω βιαίως από το λίθοργό μας και θα χρησιμοποιήσω και τους στίχους ενός λαϊκού τραγουδιού. Αυτός ο άλλος είναι ο βεργέτης μου ο μεγάλος. Δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή οθεί βία και ατσούμπαλα την ελληνική πολιτική ελίτ να αντιληφθεί πως δεν θα συμβεί ένα τσαρτζάρισμα απλά όπως στην κρίση των ΕΜΕΟ το 96. Αυτός διεκδικεί να αναθεωρήσει για της βίας όλο το status quo. Για όλο το Αιγαίο και αργότερα τη Θράκη και ούτω καθεξής. Δεν συζητάμε με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο ή τον αποτρέπουμε ή τον υπονομεύουμε με τις κυρώσεις κατά της έθραυσης τουρκικής οικονομίας, με την αποκλεισμό της Τουρκίας από τις όποιες συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με, όπως σας ανέφερα προλίγου, το ξεμπρόστιασμα της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ με αίτηση της Κύπρου και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να γνωρίζει η Τουρκία. Η εποχή του κατευνασμού τελείωσε. Αρκεί να το εννοείς εσύ, ε. Βεβαίως. Αυτό είναι το θέμα. Μου λέει εδώ ένας φίλος. Κύριε Πλακούδα, πέρυσι εκτιμούσατε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι θανάσιμος εχθρός της Τουρκίας και μάλιστα μιλάγατε για τη μεγάλη συμμαχία με την Ελλάδα. Σχεδόν ήσασταν σίγουρος. Λέτε με την ίδια βεβαιότητα πλέον αυτή τη σκέψη ή εδώ κάτι έχει αλλάξει μετά την κυβίστηση της Τουρκίας? Ποια είναι τελικά σήμερα η πολιτική κρατών όπως των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων? Ή είναι κόντρα στην Τουρκία ή τα έχουν βρει? Ευχαριστώ τον φίλο ακροατή. Να
ανακοινώσω το εξής. Πλέον τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι η τιμόμενη χώρα στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το οποίο αναμένονται και κάποια deals, δεν θα το ανοίξω το στόμα μου ακόμα, αναμένονται κάποια mega deals, ενώ οι Τούρκοι ακόμα αναμένουν εκείνα τα 10 δις από τις αόριστες εξαγγελίες τους τον Νοέμβριο του 2021. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα αναφερθώ στα αποτελέσματα της τρίτης επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στα Εμμυράτα. Εγώ θα αναφερθώ σε μια διάσταση η οποία εκλείπει στις όποιες συζητήσεις μεταξύ Αμπουντάμπη και Άγκυρας. Τη στρατιωτική διάσταση. Ο Έλληνας αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο κύριος στρατηγός Φλώρος, ήταν στα Εμμυράτα για τριήμερη, και όχι μόνο ημερή επίσκεψη, όπως αρχικός υπολογιζόταν. Και πέρα των άλλων ωφελιών, πουχού τα Μοιράζ 2009 και η παραχώρησή τους δωρεάν στο ελληνικό οπλοστάσιο, συζήτησαν και για τα κοινά γυμνάσια και για κοινές δράσεις στην αμυντική βιομηχανία και το κυριότερο για την επικαιροποίηση του συμφώνου μεταξύ Ελλάδος και Εμμυράτων και τη ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Αυτό σας το δηλώνω με τα λόγου γνώσεως. Τα Εμμυράτα, όπως ανέφερα προλίγου, συνεχίζουν να εμβαθύνουν τις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα και να τιμούν την υπογραφή τους ως προς το σύμφωνο. Και το διαπιστώνουμε στη στρατιωτική πτυχή των διμερών σχέσεων. Τώρα, πρώτο τελευταίο ερώτημα έρχεται από το φίλο το Γρηγόρη. Κύριε Πλακούδα, η Τουρκία, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, για τα δικά της συμφέροντα εφαρμόζει μια πολυδιάστατη πολιτική. Και διπλωματικά και στρατιωτικά και επιτίδιος ουδέτερος και με τη Ρωσία και με την Αμερική και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερώτηση. Κατά τη γνώμη σας είναι ορθό να έχουμε βγάλει εντελώς εκτός παιγνίου με τη Ρωσία τις διπλωματικές μας προσπάθειες? Θεωρούμε ότι δεν έχει λόγο και ρόλο στην περιοχή, πολύ δε περισσότερο που η Κύπρος είναι ένας αδύναμος κρίκος? Προσπαθήσαμε, κύριε Σαχίνη, να διατηρήσουμε μια πόρτα άνοιχτη με τη Ρωσία. Εξού και η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στις αρχές του έτους, λίγο πριν την έκρηξη του Ουκρανικού πολέμου. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε μια ανάλογη αντίδραση εκ μέρους της Μόσχας. Δηλαδή ήταν προηλημένη απόφαση του Προέδρου της Ρωσίας η εισβολή στην Ουκρανία. Ναι, ως εκ τούτου, αυτό αφορά όμως την Ουκρανία. Μισό λεπτό. Αφορά την Ουκρανία. Χώρα μέλος του ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία. Με συγχωρείτε, δεν συντάχθηκε πλήρως. Γιατί αυτή είναι τόσο κρίσιμα τα στενά, και βασίζομαι στα δικά σας λόγια, και δεν είναι πιο κρίσιμη η διάβλη μετά τα στενά για να πας προς Γιβραλτάρ? Εμείς γιατί δεν το παίξαμε αυτό? Συμφωνώ πως αυτή τη στιγμή η Τουρκία εκμεταλλεύεται στο έπακρον τη γεωγραφική θέση της και το κυριότερο την ομοφωνία εντός του ΝΑΤΟ. Αμφιβάλλω ότι η Τουρκία θα ήταν ακόμη στο ΝΑΤΟ εάν δεν είχε οριστεί ο τότε κανόνας της ομοφωνίας. Και δεν αμφιβάλλω μόνο εγώ, αμφιβάλλουν και πιο ειδικοί περί του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Οπότε υποχρεούνται να ανεχθούν προς το παρόν και οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι σύμμαχοι εντός του ΝΑΤΟ την Τουρκία, παρά τη δράση της ως επιτίδιος ουδέτερος. Εμείς πιστοί στο δόγμα των συμμάχων μας και στην ιστορία μας, συντάχωσόμαστε αναφανδόν, δίχως αστερίσκους, με τους συμμάχους μας. Και λοιπόν, το διατάφτα. Σωστά, το διατάφτα. Γιατί συντάσσεσαι με κάποιον, οι συμμαχίες δεν είναι μόνο στη βάση της ηθικής. Με συγχωρείτε τώρα, δεν σας μάθω από την αλφαβήτα, την ξέρετε καλύτερα από μένα. Είναι και άγρια συμφέροντα, ιδίως των μεγάλων. Με συγχωρείτε. Για το δικό μας εθνικό συμφέρον, ποιο είναι το κέρδος? Καλώς συνταχτήκαμε λοιπόν, λέω εγώ. Με αντίτιμο τι? Να μας λένε περίμενε για να μην χαθεί ο άλλος για τη Δύση και άφερε με φέντη? Πού θα πάει αυτό? Και να σε απειλεί αυτή τη στιγμή? Συμφωνώ περί πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό και η Ελλάδα όχι απλά διατηρεί έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας, αλλά εμβαθύνει και τις διμερείς σχέσεις με κράτη τα οποία προς το παρόν έχουν κρυώσει ως προς τις ΗΠΑ. Αναφέρομαι φυσικά στο Ισραήλ, αναφέρομαι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πρωτίστως στην Αίγυπτο. Και τη Σαουδική Αραβία. Τα κράτη αυτά ήταν πιστοί φίλοι και σύμμαχοι των ΗΠΑ. Πλέον όχι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν όχι απλά συνεργάζεται, αλλά συμμαχεί παρά τον όποιο εκνευρισμό των Αμερικανών. Και το γνωρίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον εκνευρισμό των Αμερικανών επί διοικήσεως Biden για τους Σαουδάραβες, για τους Εμμυρατιανούς,
για τους Ισραηλινούς και ούτω καθεξής. Εμείς όμως υπηρετούμε το εθνικό συμφέρον, γιατί πρέπει να αναχαιτήσουμε την Τουρκία. Άρα εμβαθύνουμε με τους Ισραηλινούς, με τους Σαουδάραβες και τους Αιγύπτιους. Παρόλο που αυτοί δεν καταδικάζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, διατηρούν ένα προνομιακό δεσμό με τη Ρωσία και συζητούν αορίστως περί της εξομάλυνσης των σχέσεων με τη διοίκηση Biden. Εμείς πρέπει να διατηρούμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και ακόμα και με πρώην ή νυν συμμάχους των ΗΠΑ που δεν διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις όπως στο παρελθόν, εμείς θα πρέπει να υπηρετούμε το εθνικό συμφέρον και να συζητάμε και να συμμαχούμε και να συνεργαζόμαστε με αυτούς. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Πλακούδα. Η ένταση δεν είναι προς εσάς, είναι με βάση αυτά που έρχονται εδώ από μηνύματα, έτσι. Λοιπόν, παρακαλώ, τελευταία ερώτηση είναι το άλλο πνευμόνι του ελληνισμού. Γιατί ό,τι και να μου λένε εμένα, και δεν με ενδιαφέρουν και τα σχόλια που γίνονται, το άλλο πνευμόνι του ελληνισμού είναι η κυπριακή δημοκρατία. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Τουλάχιστον η απέναντι πλευρά με στρατηγική βάθους έχει απόλυτη επίγνωση όταν μας βάζει πακέτο. Εμείς τώρα, για να είμαστε fair play στους συμμάχους, είμαστε άλλο κράτος. Έτσι. Είμαστε άλλο κράτος για αυτά, μας πάνε πακέτο για τα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, για την Κύπρο τι λέτε? Σας δήλωσα προλίγου, κύριε Σαχίνη, πρέπει να εκθέσουμε τους Τούρκους ανεπανόρθωτα. Πρέπει μαζί με τους Κύπριους αδελφούς μας να συντάξουμε την αίτησή τους για το ΝΑΤΟ. Και όπως ακριβώς εύστοχα δηλώσατε κι εσείς, ένα έθνος υπάρχει σε δύο κράτη. Ελλάδα και Κύπρος. Άρα δεν θα πρέπει η όποια κρίση μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας να σημαίνει ότι δεν θα ανοίξει και το μέτωπο στην Κύπρο. Και αναφέρομαι φυσικά στο δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, το οποίο το 90 άνθησε, στα αρχές του 2000 υποχώρησε και μετατέθηκε στις καλένδες του ελληνισμού. Θα πρέπει να τα αναβιώσουμε. Θα πρέπει να γνωρίζει ο Ατήλας ότι όταν θα ανοίξει το πυρ, ακόμα και στην τάδε βραχονισίδα του Αιγαίου Πελάγους, αυτό θα σημάνει αυτόματα μία ανάφλεξη από το Ριζοκάρπασο μέχρι τον Εύρο. Πάντως, φαντάζομαι ότι δεν συμμερίζεται την άποψη ότι η τουρκική ρητορική γίνεται γραφική. Είναι σοβαρή η τουρκική ρητορική αυτή. Πάρα πολύ σοβαρή. Να τα αφήσουμε και υποδηλώνει αυτά στην Ελλάδα περί γραφικών ατακών. Δεν είναι έτσι. Σου λέει κάτι με πολύ σοβαρό τρόπο. Ανάλυσε το, όχι με φόβο. Ανάλυσε το επαρκώς για να ξέρεις που πάει το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, κύριε Σαχίνη. Γι' αυτό και ο Μέρτσελικ χρησιμοποίησε τη φράση «Θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ». Αυτό το έχει δηλώσει τρεις φορές ο πρόεδρος Ερντογάν κατά τις τρεις προηγούμενες εισβολές στη Συρία. Άρα το δήλωσε τώρα, όχι ο ίδιος ο πρόεδρος, αλλά ένα τσιράκι του, ναι, ακριβώς για να δηλώσει την πρόθεση της Άγκυρας για ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Ξέρετε από νύχτα στα νησιά, κύριε Πλακούδα, τα ελληνικά. Δεν είναι η νύχτα, πρέπει να γίνει μέρα. Τώρα θα έρθουμε ξαφνικά να το ξεχάσουν. Δεν γίνεται αυτό. Να δούμε πώς θα φύγουν, κύριε Σαχίνη, και δεν λαϊκίζω. Ειδικά τώρα μετά την προσθήκη κρίσιμων οπλικών συστημάτων όπως τα Spike από το Ισραήλ και τα λοιπά και τα Rafale από τη Γαλλία, να δούμε πώς θα φύγουν. Γιατί λένε για εμάς, να μάθετε κολύμπι. Να δούμε ποιος από τους δύο θα χρειαστεί να μάθει κολύμπι. Λοιπόν, να μην χρειαστεί κανένας. Όχι, να μην χρειαστεί κανένας. Το θέμα είναι, χωρίς να διεκδικούμε και να αμφισβητούμε του άλλου, να μην διεκδικεί και να αμφισβητεί ο άλλος. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ανάγκη να κολυμπήσει κανένας. Αλλά να το ξέρει και αυτός που θέλει να κολυμπήσουμε ότι τουλάχιστον θα κάνουμε μαζί μπάνιο. Να το πω έτσι. Λοιπόν, σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καλή σας ημέρα. Για τη διεξοδική συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.